Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας ημέρα. Κύριε Καρύβ, είστε και ο άνθρωπος που καλούσε τους δράστες, πριν καταλήξουμε βέβαια στον 49χρονο, να επιστρέψουν τους πίνακες και μάλιστα νομίζω δίνατε και κάποιο ποσό σε όποιον τα επέστρεφε. Όχι, ποσό που να δώσω. Όχι, λάθος. Όχι. Είπαμε, είναι large ο άνθρωπος, αλλά... Αλλά όχι, εντάξει. Σε ξυπνάδες δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, όχι, είχα συγκεντρώσει κάποια στοιχεία. Είχα καλέσει τους δράστες να παραδώσουν να επιστρέψουν τα έργα. Ναι. Μάλιστα. Και αυτό που είχα χρηματοδοτήσει ήταν μια έρευνα προκειμένου να ασχοληθούν όσοι επιθυμούν για να αποκτήσουμε στοιχεία τράνταχτα αυτών των πληροφοριών που, πάντως, που είχα συγκεντρώσει. Το προφίλ από του... Από ό,τι είδα χθες, ναι, την απολογία του, είπε ότι αυτό το κάλεσμα του δικηγόρου στη Λέκτη που, ναι, το διάβασε μέσα από μια πλατφόρμα ειδήσεων για την τέχνη, από το Art News, ήταν αυτό που τον ταρακούνησε και πανικοβλήθηκε και άρχισε μετά να κάνει τον λάθος πίσω από τ' άλλο. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ και στη σύλληψή του. Πάντως το προφίλ του δράστη μετά τη σύλληψή του λίγο μας απογοήτευσε, υπό την έννοια ότι εμείς αυτά τα ζητήματα κλοπών έργων τέχνης φανταζόμαστε κάτι τύπους πιο πολύ που να φέρουν λίγο προς τον τύλο, προς τον κινηματογραφικό Thomas Crown, έτσι, τέτοιους χαρακτήρες, τέτοιου προφίλ, ας πούμε, εγκληματίες, που να είναι και λίγο πολύ ψαγμένοι, έτσι, να έχουν και ένα άλλο background διαφορετικό. Εδώ λίγο απογοητευτήκαμε λίγο με το προφίλ. Ναι, κακώς απογοητευτήκατε, γιατί δεν τον ξέρετε το συγκεκριμένο. Ναι. Αν είχατε προλάβει, γιατί αμέσως μετά τη σύλληψη το κατέβασε το προφίλ του, το λογαριασμό του στο Twitter, μάλιστα, θα βλέπατε ότι το προφίλ του ήταν όχι μόνο ψαγμένο, αλλά είχε επισκεφτεί πάρα πολλές εκθέσεις, σύχναζε σε όλα τα στέκια των συλλεκτών διεθνώς, προκειμένου να βρει να βρει αγοραστές. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαμε εμείς, ήταν ότι έχει εμπλακεί και σε άλλες κλοπές. Δηλαδή, δεν ήταν η πρώτη αυτή που έχει κάνει. Ναι. Είναι επαγγελματίας κλέφτης. Αυτό θυμίζει έργων τέχνης. Αυτό θυμίζει κάτι από κινηματογράφο. Άρα, ναι, λοιπόν, εκεί μπήκε μόνος του. Δεν είχε συνεργούς από ό,τι είπε ο ίδιος. Από ό,τι λέει. Από ό,τι λέει, φυσικά. Το One Man Show δεν έχει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ναι, προφανώς. Δηλαδή, ναι, και άμα θέλει πραγματικά να το να πουλήσει, υπάρχει αγορά για κλεμμένα έργα τέχνης και μάλιστα διάσημα έργα τέχνης. Είναι εύκολο. Για διάσημα από ιδιωτικές συλλογές υπάρχει. Μαύρη αγορά είναι αυτή εδώ η παράνομη που ούτως ή άλλως δεν μπορούν να εμφανίσουν τα μαύρα τα χρήματά τους. Θα αγοράζουν έργα τέχνης, αλλά κλεμμένα από ιδιωτικές συλλογές. Ναι. Τα οποία και τα επιδεικνύουν. Δεν έχουν πρόβλημα, λένε, να επιδείξουν ότι έκλεψα το Δάδε Πικάσκο, μια ιδιωτική συλλογή. Το πρόβλημα. Α, το λένε φορά παρτίδα, το δημοσιοποιούν δηλαδή. Ότι μεταξύ τους, μην το ψάχνετε αυτό, εγώ τον έχω, ας πούμε. Η αγορά όμως είναι αδύνατη, δηλαδή δεν υπάρχει αγορά καμία, ούτε στη μαύρη αγορά, ούτε σε αυτούς τους παράνομους, για έργα τέχνης που ανήκουν σε συλλογές μουσείων. Ναι. Τα έργα ξέρει ότι ακόμα και στη κοπέλα του να τα εμφανίζει στο δεσμό του, κινδυνεύει αύριο μεθαύριο αυτή να τον εκβιάζει, να τον καρφώσει και να μπει μέσα για κακούργημα. Μάλιστα. Αυτά δεν τα πλησιάζουν και πηγαίνουν στα ραντεβού ακόμα και πλέον παράνομο. Δηλαδή, μεταξύ των ιδιωτών υπάρχει και ένα ανταγωνισμό του τύπου κλέψα του κλέψαντος, έτσι, υπάρχει και μια κούρσα το ποιος θα αρπάξει τον πίνακα, το έργο τέχνης του αλουνού. Ναι, υπάρχει αυτό. Είναι λίγο και κεντρικό παιχνίδι, όπως το καταλαβαίνω. Ναι, είναι αυτά τα παιχνίδια για να μην πλήττουν οι πολύ πλούσιοι και ιδίως οι παράνομοι μη πλούσιοι που θέλουν να αποδεικνύουν με κάποιο τρόπο τη δύναμή τους. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ο συγκεκριμένος άρα τους πήρε για λογαριασμό του, για να τους έχει κρυμμένους στο σπίτι του. Όχι, όχι. Όχι, αυτό δεν μπορεί να το.
μαζέψει, κάνει. Τώρα, το πήρε για να το πουλήσει. Αντίθετα στην κοινή λογική. Αυτό δηλαδή, ακόμα και ο Γιάννη Ταγιάννη που πήρε ένα καρβέλι ψωμί, δεν πήρε να το φάει το κοριτσάκι. Δεν το πήρε να το φάει ο ίδιο. Δηλαδή, αυτό να πα να κλέψει μόνο του, άντε να πω, έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στην άμυση του, πήγε να κλέψει μόνο του. Να το δεχτώ. Αλλά και μετά να το κρατήσει κι εσύ. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται. Δεν έχει νόημα. Τώρα για τον πίνακα που καταστράφηκε, είχε και ακόμη έναν πίνακα έτσι που καταστράφηκε. Του Ιταλού. Του Ιταλού. Αυτός λέει ότι καταστράφηκε, ναι. Εγώ τότε είχα πει στο δελτίο ειδήσεων τη ΣΕΡΤ ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο πίνακες, ο Πικάσο και ο Μοντριάν, είναι στην Αθήνα. Ακόμα δεν μπόρεσαν και ούτε είναι δυνατόν να βγουν αυτή τη χώρα. Και ο άλλος δεν εμφανίστηκε ποτέ γιατί εμφανίστηκε σε μια δημοπρασία στην Ιταλία, στην Φλωρεντία της Ιταλίας, σαν το δημοπρασιό. Ναι, και έχει μια αλλίωση. Έχει και μια αλλίωση. Είχε μια, μια παραχάραξη, έτσι, σαν κάποια σημάδια επάνω, καινούργια. Αυτές είναι οι πλέον συνηθισμένες αλλιώσεις. Δηλαδή αυτό που πρώτο κάνουν όταν πάνε να εμφανίσουν ένα κλεμμένο έργο τέχνης σε δημοπρασία για να μην κινήσουν τις υποψίες είναι με κάποιες τεχνικές θα αλλάζουν τις διαστάσεις. Ναι. Και αυτό ήταν που φοβόμασταν για τα έργα, ιδίως για το Μοντριάν. Το Πικάσο είναι πάρα πολύ γνωστό και ιδιαίτερο έργο, δεν μπορούσε κανείς να το εμφανίσει πουθενά. Αλλά αλλάζουν τις διαστάσεις τους, βάζουν 2-3 πινελιές παραπάνω, βάζουν καμιά υπογραφή. Και το παρουσιάζουν ως αντίγραφο, ας πούμε. Όχι, δεν τα παρουσιάζουν ως αντίγραφο. Αυτό είναι που αποδεικνύει και το δόλο του ότι εκεί το εμφάνισε σε έργο ενός αγνώστου. Μάλιστα. Ο ίδιος από ό,τι καταλαβαίνουμε με βάση τη ζωή του, γιατί είπατε κι εσείς ότι είναι πολύ ενημερωμένος γύρω από τα έργα τέχνης, ότι έχει επισκεφθεί πάρα πολλές εκθέσεις ανά τον κόσμο. Εντάξει, το να το λέμε ένα 47χρονο, 49χρονο ελεοχρωματιστής απέχει από την πραγματικότητα. Άρα λοιπόν εδώ μπορούμε να δούμε από πίσω και έναν άνθρωπο που αυτό που είπατε συμμετείχε και σε άλλες κλοπές και έβγαζε κάπως έτσι τα χρήματα. Δηλαδή αυτή ήταν η βασική του δουλειά. Ναι. Δηλαδή σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις είναι γνωστές. Μάλιστα. Που έχει εμπλακεί κλοπή έργων τέχνης. Μία από την Ανατολική Ευρώπη και άλλη μία από την Δυτική Ευρώπη στο παρελθόν. Δεν είναι δηλαδή κάποιο καινούριο όνομα στην πιάτσα των κλεμμένων. Σε αυτή την αγορά και σε αυτόν τον ανταγωνισμό των συλλεκτών υπάρχουν και Έλληνες που είναι... Δεν θέλω να μου πείτε ονόματα προφανώς, αλλά παίζουν και ελληνικά ονόματα του jet set που λέμε που ασχολούνται με αυτό το σπορ. Κοιτάξτε, οι Έλληνες συλλέκτες, από αυτούς εδώ που γνωρίζω τους αυτούς που είναι τώρα στην πιάτσα, ναι, είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι. Θέλουν οπωσδήποτε να κάνουν επίδειξη των συλλογών τους και για το λόγο αυτό φροντίζουν τα έργα τους όχι απλά να είναι νόμιμα αλλά φροντίζουν να είναι και από τα καλύτερα των δημιουργών. Γιατί βλέπετε, ένας Έλληνας συλλέκτης βγάζει τα έργα του, τα εκθέτει στο τάδε μουσείο της Βενετίας, τα εκθέτει στην Αμερική, τα εκθέτει στη συλλογή του. Θέλουν δηλαδή να εμφανίζουν τη συλλογή τους ούτως ώστε η συλλογή του είναι πεντακάθαρη από νομιμότητα και... Ούτως ή άλλως εμείς σκεπτόμενοι συλλογές εδώ ας πούμε έργων τέχνης μεγάλα έχουμε πιο πολύ στο μυαλό μας τη συλλογή Κωστάκη ας πούμε την γνωστή ή θυμόμαστε τον Ιόλα ας πούμε. Του Τελόγλου, έτσι, θυμόμαστε τον Ιόλα, ας πούμε. Αυτές είναι, για τον πολύ κόσμο τουλάχιστον, αυτές είναι οι προσλαμβάνουσες που έχουμε σε ό,τι αφορά τη μοντέρνα τέχνη, αυτό που λέμε την αγορά της τέχνης στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως... Και ο Τελόγλου, αν θυμάστε, στο παρελθόν, είχε απασχολήσει την επικαιρότητα. Γιατί υπήρχαν κάποιες αναφορές για κάποια έργα που είχαν παρουσιαστεί σε μια έκθεση στο Τελόγλου, ότι τα είχε αποκτήσει ο Τελόγλου από μια έκθεση από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν εκτεθεί και μετά είχαν κλαπεί και ο Τελόγλου τα είχε βρει σε μια αγορά στο μοναστηράκι. Τα κυκλώματα,
τα κυκλώματα αυτών των έργων, τα κυκλώματα που εμπορεύονται κλεμμένα έργα τέχνης, είναι πολύ διαφορετικά από τον αρχαιοκαπήλων ή υπάρχουν συγγένειες? Όχι, αυτό έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Ιδίως στην Ελλάδα πολλές φορές συμπίπτουν. Δηλαδή και τα ονόματα συμπίπτουν και οι μεθοδολογίες συμπίπτουν. Και γι' αυτό είναι και τόσο αποτελεσματική η ελληνική αστυνομία και έχει τέτοιες επιτυχίες σε αυτό το χώρο. Γιατί ούτως ή άλλως έχει την τεχνογνωσία, έχει τους πληροφοριοδότες στα κατάλληλα σημεία, λόγω της δίωξης της αρχαιοκαπηλείας. Και γι' αυτό, και θα... για το λόγο αυτό, ναι. Γι' αυτό θα έρθω προς το Εράκλειο. Αυτά τα κυκλώματα. Μπράβο. Είναι πιο εύκολο καμιά φορά. Μπράβο. Όμως αυτό τώρα, οι ιδιωτικές αρχές που ασχολούνται με αυτά θα έπρεπε να έχουν μια εξειδίκευση. Δηλαδή έγινε πολλή κουβέντα, ας πούμε, για αυτό το ατύχημα. Της πτώσης του πίνακα. Έγινε πολύ κουβέντα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που, πέρα από αυτούς που λιδόρησαν ή που χλέβασαν την ελληνική αστυνομία, υπάρχουν και κάποιοι που λένε, προβάλλουν κάποια επιχειρήματα που ακούγονται λογικά. Δεν μπορεί, λέει, από τη μία πλευρά να μιλάς, να κάνεις κριτική στους ξένους και να λες ότι εγώ θα πάρω, θέλω τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί εγώ θα τα προστατέψω καλύτερα και να φέρεις έτσι σε έργα τέχνης, ας πούμε. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο, υπάρχουν αναφορές, δεν το έχει διαψεύσει ακόμα ο Υπουργός, άρα προφανώς ήταν αλήθεια ότι ο συγκεκριμένος που το έβαλε πάνω και το έπιασε δεν είναι αστυνομικός. Ναι. Οι Έλληνες αστυνόμοι, επειδή στο παρελθόν με έχουν καλέσει στα γραφεία προκειμένου να αναγνωρίσω κάποια έργα που βρέθηκαν, αν είναι κνήθεια, είναι πλαστά, κάποια κλεμμένα, τα συμπεριφέρονται στα έργα με ευλάβεια. Ναι. Τώρα, το θέμα είναι ότι αυτή η επιτυχία της αστυνομίας, η οποία είναι τεράστια, μπορούσε να γίνει ένα μεγάλο show, το οποίο με διεθνή προβολή, γιατί απασχόλησε πάρα πολύ τα κανάλια. Εμένα μου τηλεφώνησαν από τον Καναδά, έδωσα συνέντευξη στον Καναδά, στη δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα. Απασχόλησε πάρα πολύ τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γιατί είναι τεράστια η και αμαυρώθηκε, λέτε. Δεν μπορούσε να γίνει με αυτή την προχειρότητα, δηλαδή να τα χτυπήσουν εκεί πέρα σαν να είναι. Και γάντια ενδεχομένω θα έπρεπε να φοράνε. Έτσι. Ναι. Τώρα, τέλος πάντων, αν δεν ήταν αστυνομικός, θα μπορούσε να είναι. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι δεν περνάς να πας στην ασφάλεια, ούτε καν εδώ στη Γενική, αν δεν έχεις κάποια ιδιότητα ή δημοσιογράφος. Κάποια σχέση πρέπει να έχει με τον χώρο. Δεν μπορεί να είναι. Γίναμε ρομπάτ. Η φυλάκιση που προβλέπετε, τι είναι, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, ποια θα είναι η ποινή του? Ποια προβλέπετε? Εδώ θα διαφωνήσω με το συνήγορό του που βλέπει μία κάθριξη μέχρι 10 έτη. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι από 10 χρόνια και πάνω η κάθριξη του. Δεδομένου ότι αυτά τα έργα, αφενός με το ένα το κατέστρεψε. Αφετέρου θα αποδειχθεί πάρα πολύ εύκολα ότι είχε σκοπό να τα πουλήσει. Και το τρίτο και κυριότερο ότι αυτά τα έργα ανήκαν σε. Κύριε Καρύπη, γιατί αξίας, γιατί αξίες μιλάμε, δηλαδή στο χρηματιστήριο των εργών τέχνης, αυτά τα συγκεκριμένα έργα, γιατί αξίες μιλάμε? Εντάξει, αν έβγαινε ο Πικάσο να πουληθεί, και γι' αυτό σας λέω ότι ο ελεοχρωματιστής ήταν πάρα πολύ καλά ενημερωμένος. Ναι. Η τιμή του θα ήταν 20 εκατομμύρια, δηλαδή ένα αντίστοιχο έργο. 20 εκατομμύρια. Αν βλέπατε στο λογαριασμό του ελεοχρωματιστή, παρακολουθούσε τις τιμές των έργων του Πικάσο σε όλες τις δημοπρασίες, αλλά όχι όλων των έργων του Πικάσο, όλων των πορτρέτων γυναικών του Πικάσο. Δηλαδή, ο Πικάσο έχει πόσες περιόδους, έχει πόση μεγάλη δημοπρασία. Αυτό παρακολουθούσε επί χρόνια τις τιμές των γυναικείων πορτρέτων του Πικάσο. Μάλιστα. Άρα δεν μπορεί να πείσει. Ενημερωμένος ανά πάσα στιγμή για το πόσο περίπου είναι η αξία η τρέχουσα. Δηλαδή ήθελε να έχει πληροφόρηση. Μάλιστα. Άμεση. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε δεν είχε άγχος όλα αυτά τα χρόνια που περίμενε και έλεγε λυτρώθηκα τελικά που με πιάσαν και δεν ήξερα τι να κάνω τους πίνακες που είχα πάρει. Αυτό το έπαθε, σας λέω, μετά την συνέντευξη. Ήταν συνέλευση μια παρουσίαση στο πρώτο θέμα, η οποία αναπαράχθηκε από διεθνή μέσα ενημέρωσης στον χώρο που ασχολούνται με τις τέχνες.
Mm-hmm. Αυτή η έρευνα που χρηματοδοτήσατε εσείς, τέλος πάντων, συνεισέφερε σε όλο αυτό, βοήθησε? Κοιτάξτε, για να θεμελιώσεις κάτι, ιδίως αυτό εδώ το τομέα, πρέπει να έχεις ατράνταχτες αποδείξεις. Δηλαδή, εμφανίστηκε αυτό ένα σχέδιο να πουληθεί, το εμφάνισαν με άλλο όνομα, ότι είναι αγνώστο, στη Φλωριντία, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευσή του κτλ. Ναι. Τώρα, για να φτάσουμε να πούμε ότι αυτό το έργο είναι το κλεμμένο της πινακοθήκης, χρειάζεται μια ταυτοποίηση με ειδικές μέθοδους. Δεν είναι να πει ο Στέλιος ο ένας ο άλλος ότι αυτό δεν είναι το έργο, το ίδιο. Ναι. Και για τον λόγο αυτό χρηματοδότησα μια έρευνα από το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή εργαστήριο Artificial Intelligence στην Ευρώπη, που αναζητεί κλεμμένα, πλαστά έργα. Υπάρχουν. Και είπε ότι κατά 99% ήταν αυτό το έργο. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλα που σχετίζονται ενδεχομένως και με ελληνικές συλλογές ή με ελληνικά μουσεία ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν άλλα που ψάχνουμε αυτή τη στιγμή, που είναι χαμένα, αγνοούμενα, τέτοια έργα? Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά. Και υπάρχουν οι βάσεις δεδομένων, και αυτό σας λέει ήταν αδύνατο να το πει. Υπάρχουν οι βάσεις δεδομένων με τα πλαστά έργα, υπάρχουν βάσεις δεδομένων με τα κλεμμένα έργα. Όπου άμεσα γίνεται αναζήτηση. Πάει στην εικόνα και σου λέει αυτό έχει κλαπεί τότε. Μάλιστα. Μάλιστα. Και η Ιντερπόλ έχει μια εφαρμογή, ID, κάτι κάπως τη λένε, η οποία αναγνωρίζει αμέσως. Ωραία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Ωραία. Θα πω μετά να παίξω να δούμε τι γίνεται με το χρηματιστήριο των κλεμμένων έργων τέχνης. Λοιπόν, κύριε Καρέμπη. Το καλό είναι ότι οδηγείται σήμερα στις φυλακές. Κρίθηκε με φυλακές έως χθες, όπως θα μάθατε. Οπότε πιστεύω, ήδη βέβαια το είπε ο συνήγορός του, ότι θα υπάρξουν εξελίξεις. Πιστεύω ότι και για το καλό του και για να έχει μια αντιμετώπιση καλή, θα πρέπει να μας πει τι έγινε με το τρίτο έργο. Με το τρίτο. Και να μας πει και για τους συνεργούς του. Και για τους συνεργούς. Άρα περιμένουμε ενδεχομένως εξελίξεις με τη συμμετοχή και άλλων ατόμων. Πώς θα το έκανε μόνο του, δηλαδή αυτό. Ο συνήγορός του, θα υπάρχουν εξελίξεις. Μάλιστα, ωραία. Μακάρι, να δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Και για τα φώτα σας.